Φίλες και φίλοι της τέχνης και του πολιτισμού, η εκπομπή, η καστική εκπομπή σήμερα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης. Είναι ένας πανέμορφος χώρος, διαμορφωμένος στο υπόγειο του κτηρίου. Έχει διαμορφωθεί ένας χώρος πραγματικά που εκπέμπει ένα, θα έλεγα, πολύ λεπτό αισθησιασμό. Έχει παντρέψει το σύγχρονο με το παλιό. Εδώ λοιπόν εγκαινιάστηκε μία έκθεση του Συλλόγου Οικαστικών Καλλιτεχνών Βόρειας Ελλάδας. Συμμετέχουν 33 καλλιτέχνες του Συλλόγου, γλύπτες, ζωγράφοι και χαράκτες, με πολύ όμορφα έργα. Θα κάνουμε μία περιήγηση στο χώρο και στη συνέχεια θα ακούσουμε λίγα λόγια από τον πρόεδρο της αδελφότητος και από τον πρόεδρο του ΣΚΕΔΒΕ. Έχω κοντά μου τον πρόεδρο της Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δαρδαβέση Θεόδωρο. Κύριε πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την πανέμορφη αίθουσα, πραγματικά, εξεπλάγει από την ποιότητα και από την ατμόσφαιρα που παράγει αυτή η αίθουσα. Ευχαριστώ για τις διαπιστώσεις σας. Όντως βρισκόμαστε στην νεότευκτη αίθουσα τέχνης της ΦΑΑΘ. ΦΑΑΘ είναι τα αρχικά της λέξης Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης. Είναι το τελευταίο δημιούργημα της οργάνωσης αυτής, της ιστορικής οργάνωσης, η οποία από το 1871 συμμετέχει στους αγώνες και τις αγωνίες των Θεσσαλονικαίων για ένα καλύτερο μέλλον. Βρισκόμαστε μπροστά από ένα έργο ενός διακεκριμένου Μακεδόνα καλλιτέχνη, του Γιώργου του Πολίτη, που ο τίτλος του είναι React, δηλαδή αντιδράστε μέσω της τέχνης. Και εμείς, σε αυτή τη ζωφερή περίοδο της οικονομικής κρίσης, προσπαθούμε με την τέχνη να αντιδράσουμε. Ποιο είναι το σκεπτικό? Γιατί μια φιλόπτωχος αδελφότητα, μια οργάνωση η οποία κατεξοχήν εμπλέκεται με το φιλανθρωπικό έργο, επέλεξε να επενδύσει ένα κεφάλαιο για να δημιουργήσει αυτή την αίθουσα τέχνης? Εκείνο που έχω να πω είναι ότι όταν υπάρχει οικονομική κρίση, η πρώτη ομάδα η οποία πλήττεται κατεξοχήν είναι οι καλλιτέχνες. Ο μοναδικός τομέας που αμέσως σχεδόν σε μια οικονομική κρίση υφίσταται μειώσεις κονδυλίων είναι ο πολιτισμός. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση θεωρούμε υποχρέωσή μας να παρεμβούμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας και να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Η αίθουσα αυτή δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο για να αποτελέσει βήμα προβολής του έργου, κατά κύριο λόγο των νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τους πόρους, ούτε τις επαφές να προβάλλουν δεόντως το έργο τους. Και αυτό είναι μια κοινωνική φιλανθρωπική κίνηση.
Αντί να δώσεις βοηθήματα, δίνεις την ευκαιρία σε κάποιον άξιο ταλαντούχο να προχωρήσει τα επόμενα βήματα της επαγγελματικής του καριέρας. Επιπρόσθετα, με τον τρόπο αυτό, η αδελφότητα σταδιακά θα δημιουργήσει ένα απόθεμα έργων τέχνης που θα συγκροτήσουν τη μόνιμη συλλογή της, η οποία σε αυτό το χώρο, στα μεσοδιαστήματα των περιοδικών εκθέσεων, θα εκτίθεται ούτως ώστε διαρκώς οι Θεσσαλονικείς θα έχουν τη δυνατότητα επαφής με έργα νέων καλλιτεχνών. Τώρα το κοινό, διαπιστώσατε ότι ανταποκρίνεται το κοινό, το φιλότεχνο κοινό? Είναι η τέταρτη μέρα λειτουργίας της έκθεσης. Θα έλεγα ότι τα εγγένεια ήταν μια εκπληκτική προσέλευση κοινού. Οφείλω να επισημάνω ότι στην τελετή των εγγενείων παρέστη ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκιδόνος από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος πέρα από διαπρεπής ιεράρχης διεθνούς εμβέλειας, είναι και διδάκτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του Μονάχου. Πέρα από το μυστήριο της ευλογίας του χώρου, ανέπτυξε και μια σύντομη αλλά ουσιαστική ομιλία περί πολιτισμού και τέχνης. Στα εγγένεια λοιπόν προσήλθαν πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς και στη συνέχεια ο ρυθμός βαίνει καλός. Θεωρώ αυτονόητο ότι όσο προχωράει την πορεία της η αίθουσα τέχνης, τόσο θα αποκτά αναγνωρισιμότητα και τόσα περισσότερα άτομα θα προσέρχονται φιλότεχνοι ή μη. Από το φθινόπωρο σκοπεύουμε στο χώρο αυτό να δημιουργήσουμε και ένα πόλο έλξης για μαθητές λυκείων, γυμνασίων, με σκοπό να υπάρξει μια πρόσθετη εκπαίδευση στην τέχνη. Το πλεονέκτημα αυτού του χώρου είναι ότι βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, στη γωνία της οδού Αγία Σοφίας και Καραμοπούλου, στην Αγία Σοφία. Στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Είναι πολύ εύκολα προσβάσιμος ο χώρος αυτός. Είναι εντυπωσιακά κατασκευασμένος από άποψη αρχιτεκτονικής. Διατηρήσαμε κατά το ίμιση τις τοιχοδομές του αρχικού κτηρίου της δεκαετίας του 20 και το υπόλοιπο μισό του χώρου έχει μια σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση. Επιπρόσθετα, έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της αίθουσας ένα πιάνο με ουρά, με σκοπό να υπάρχουν ταυτόχρονα και μικρές μουσικές εκδηλώσεις, μικρών σχημάτων. Μία επισήμανση θα κάνω ακόμη για να δώσω το μήνυμα της Φιλοπτώχου Αδελφότητος προς κάθε κατεύθυνση. Λόγω των περιορισμένων σχετικά δυνατοτήτων του χώρου, είχαμε δυνατότητα για έναν μόνο χώρο υγιεινής. Επιλέξαμε αυτή η τουαλέτα να είναι κατασκευασμένη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και το επιλέξαμε συνειδητά για να δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες μετακινήσεων να μπορούν σε αυτή την αίθουσα να έχουν προσβασιμότητα και μέσω ενός ασανσέρ που κατεβαίνει μέχρι αυτό το επίπεδο του κτηρίου. Η αίθουσα είναι ανοιχτή καθημερινά? Η αίθουσα λειτουργεί καθημερινά 11 με 2.30 τα πρωινά και κάθε απόγευμα 6 με 9. Λειτουργεί επίσης το Σάββατο 11 με 2.30 και αργότερα το χειμώνα ίσως το ωράριο αυτό διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Θέλω να σας πω επίσης ότι στα πλαίσια της έκθεσης αυτής βγήκε και ένα πραγματικά καλέσθητο φυλάδιο, όπου έχουμε αφενός μεν τα βιογραφικά σημειώματα και αφετέρου αντίστοιχα έργα κάθε καλλιτέχνη που εκθέτει σήμερα, και αυτή η έκδοση θα ταχυδρομηθεί σε αποδέκτες, αίθουσες τέχνης, συλλέκτες, μουσεία και βέβαια και βιβλιοθήκες, για να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο την προβολή των νέων αυτών καλλιτεχνών. Να πούμε ότι οι επισκέπτες έχουν και την άνεση να πάρουν και το καφεδάκι τους, να καλέσει το καφέ. Βεβαίως, στο ισόγειο του κτηρίου υπάρχει ένα πολύ όμορφο καφέ με προέκταση έξω στο πεζοδρόμιο. Θυμίζει πολύ γαλλικό καφέ και αυτό μπορεί να συνδυάσει και μια ευχάριστη έξοδο και μια βέβαια προσέγγιση σε όμορφα αντιπροσωπευτικά δείγματα έργων τέχνης θεσσαλονικαίων καλλιτεχνών. Οφείλω να πω επίσης ότι στους 35 καλλιτέχνες συμμετέχουν σαν εκθέτες και 4 αλλοδαποί. Είναι πραγματικά ταλαντούχοι αυτοί οι άνθρωποι και φαίνεται ότι συνεισφέρουν με τις εμπειρίες τους και με την εκπαίδευσή τους στα πεδία της τέχνης στους γηγενείς, ας πούμε, καλλιτέχνες. Κύριε Πρόεδρε, εμείς σαν εκπομπή, η Καστική Δημιουργή, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, καλή επιτυχία στο έργο σας, στο δύσκολο πράγματι έργο σας, και ευχόμαστε όλοι οι Θεσσαλονικείς να περάσουν και να απολαύσουν αυτά τα ωραία εκθέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου εσάς, γιατί θεωρώ οτιδήποτε γίνεται γύρω από την τέχνη συγκροτεί πολίτες, δημιουργεί ευαισθησίες, δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες μας αναβαθμίζουν πολιτιστικά. Και ένας λαός με υψηλό πολιτιστικό επίπεδο είναι και ισχυρός λαός, που δεν γονατίζει ούτε σε οικονομικές δυσκολίες, ούτε σε έξωθεν ιδιόρυθμες πιέσεις. Να είστε καλά.
Έχω μαζί μου τον πρόεδρο του ΣΚΕΤΒΕ, του Συλλόγου Οικαστικών Καλλιτεχνών Βόρειας Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Πουλίτη. Κύριε Πουλίτη, σήμερα βρισκόμαστε σε μια πανέμορφη αίθουσα της Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης. Ένας χώρος ο οποίος εκπέμπει μια τεράστια αισθητική, σπανίζουν τέτοιοι χώροι στην πόλη μας και εγκαινιάζει το χώρο αυτό ως ΣΚΕΤΒΕ. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτήν την πραγματικά πανέμορφη αίθουσα, για αυτήν την κίνηση του Συλλόγου να παραβρεθεί στα εγκαίνια αυτού του χώρου και για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι μας τιμάει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης μας έκανε την πρόταση να εγκαινιάσουμε εμείς την λειτουργία αυτού του χώρου. Είναι πράγματι ένας υπέροχος χώρος, ο οποίος συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο, πολύ καλά φωτισμένος, με υποδομή που θα θαύμαζαν πολλοί εκθεσιακοί χώροι και γκαλερία, όχι μόνο στην πόλη μας, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό που κυρίως εγώ έχω αποκομίσει μέσα από αυτήν την συνεργασία είναι ότι μιλάμε για έναν φορέα ο οποίος θέλει να προσφέρει. Όπως θέλει και ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Οικαστικών Τεχνών να προσφέρει. Έχουμε λοιπόν μία κοινή εδώ γραμμή, μία συνισταμένη. Και αυτό είναι και το μήνυμά μας, το ξέρετε εσείς πολύ καλά και από προηγούμενες συναντήσεις μας και μέσα από τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του Συλλόγου. Αυτό που πρέπει να περάσουμε προς τον κόσμο είναι ότι η τέχνη είναι ένα μέσο προσφοράς. Καταρχήν, η τέχνη είναι ζωή. Έχουμε αποδείξει μέσα από τις δράσεις μας, του Συλλόγου μας, ότι θέλουμε να έρθουμε κοντά στον κόσμο, να τον κάνουμε να αγαπήσει την τέχνη, να ζήσει την τέχνη. Η ημέρα του σκίτσου που κάνουμε κάθε χρόνο και έχουμε και τώρα, φέτος, τον Μάιο, είναι ένας τέτοιος τρόπος έκφρασης, ζωής. Θα σκετσάρουμε μαζί με τον κόσμο, θα μιλήσουμε μαζί με τον κόσμο, θα τους φέρουμε κοντά μας. Η τέχνη δεν είναι elite. Η τέχνη δεν είναι για τους λίγους.